Λοιπόν, Λευτέρη, έχει κυκλοφορήσει μία βρώμα δημοσιογραφική ότι αρχισυντάκτες και διευθυντές γερμανικών ΜΜΕ έχουν δώσει εντολή, λέει, σε δεκάδες γερμανικά τηλεοπτικά συνεργεία και ρεπόρτερ να σπεύσουν πάραυτα σε Ιδωμένη και Καστελόριζο. Έχεις δει Γερμανούς εκεί πολλούς, ρεπόρτερ? Βέβαια. Ναι. Έχω δει από το γερμανικό τηλεοπτικό δίκτυο, έχω δει πολλούς, δεν ξέρω συγκεκριμένα, Γιώργο, για ποιο τηλεοπτικό δίκτυο πρόκειται, αλλά ναι, έχω δει πολλούς συναδέλφους με γερμανικά και με μεταφραστές να προσεγγίζουν πρόσφυγες για να παίρνουν διάφορες δηλώσεις, διάφορες προσωπικές ιστορίες. Η αλήθεια είναι αυτή, υπάρχει ένας μεγάλος όγκος Γερμανών δημοσιογράφων στην Ιδωμένη, όπως επίσης υπάρχουν και Ιταλών. Μάλιστα. Υπάρχει αυτό το στοιχείο. Για να δούμε τι λέει. Λοιπόν, για πες μου τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Το εμβληματικό σημείο είναι το όριο, το σύνορο. Αλλά έχω την εντύπωση από τη βόλτα που έχεις κάνει ότι ο κακός χαμός γίνεται και Πέριξ. Είναι έτσι? Σε ακτίνα 20 χιλιόμετρων τουλάχιστον υπάρχουν παντού καταβλισμοί. Είχα την εντύπωση ότι βρίσκεται ο πρώτος καταβλισμός που συναντάμε, Γιώργο, ερχόμενοι προς την Ιδωμένη, είναι στο Πολύκαστρο. Από εκεί βεβαίως εκπέμψαμε και χθες βράδυ live στο κεντρικό δελτίο και είπαμε κάποια πράγματα και δείξαμε τι καταστάσεις επικρατούν και τι συνθήκες στο συγκεκριμένο σημείο. Όμως, προχωρώντας προς την Ιδωμένη, δεξιά και αριστερά, αν κοιτάξει κάποιος, θα δει μέσα σε κάποια δασάκια, μέσα σε κάποιους άλλους χώρους, σε κάποια βουστάσια που λέμε, κάποιων αγροτών, δεξιά και αριστερά να υπάρχουν παντού σκηνές. Και βεβαίως κόσμος, πρόσφυγες, τυλιγμένοι με κουβέρτες, τυλιγμένοι με νάιλον, να περπατούν στους δρόμους, να κάνουν το stop. Μας σταμάτησαν τουλάχιστον 2-3 φορές εμάς στο τηλεοπτικό συνεργείο όσο πηγαίναμε στην Ιδωμένη. Δυστυχώς δεν μπορούσαμε να πάρουμε κάποιον γιατί ήταν φορτωμένο το αυτοκίνητο, μακάρι να μπορούσαμε. Αλλά επικρατεί αυτή η κατάσταση. Στον δρόμο βλέπουμε εκατοντάδες πρόσφυγες να περπατούν είτε για να επιστρέψουν από την Ιδωμένη που επικρατεί πραγματικά ένα χάος, να επιστρέψουν σε κάποιο άλλο καταβλισμό που βρίσκεται κάποια χιλιόμετρα πριν την Ιδωμένη, είτε για να βρουν κάποιο μέσο να ταξιδέψουν τουλάχιστον μέχρι την Αθήνα, που από ό,τι μαθαίνω, σύμφωνα με πληροφορίες, και οι ίδιοι οι Σύριοι και οι πρόσφυγες ενημερώνονται ότι οι καταστάσεις είναι καλύτερες λίγο στην Αθήνα και γι' αυτό το λόγο, μη μπορώντας να αντέξουν το κρύο, την παγωνιά εδώ στην Ιδωμένη, θέλουν να φύγουν απευθείας για άλλα σημεία που υπάρχει τουλάχιστον ζέστη. Μάλιστα. Δεν μου λες. Εχθές μετά την απευθείας σύνδεση στο δελτίο ειδήσεων της Κρήτη TV, τι έγινε με σένα? Το λέω και ανατριχιάζω. Τώρα να βλέπεις, Γιώργο, σε όλο αυτό το ρεπορτάζ που καλύπτουμε, ανθρώπους να μην έχουν να πιούν νερό, να φάνε και να ζεσταθούν. Τους δίνουν παρά μόνο ένα σάντουιτς και μας λένε ότι αυτό το σάντουιτς το τρώνε κάθε μέρα σάντουιτς εδώ και πόσες μέρες. Ζαμπόν τυρί, ένα απλό σάντουιτς. Τέλος πάντων, βγάζουμε την απευθεία σύνδεση με το Κρήτη TV, με το κεντρικό δελτίο. Μιλούσαμε με τη συνάδελφο την Κατερίνα Τσαλαπάτα 25 λεπτά και με το που κλείνουμε τώρα τη σύνδεση, άρχισαν να χειροκροτούν 10 Σύριοι πρόσφυγες πίσω από το τηλεοπτικό συνεργείο και μου φέραν νερό. Δεν το πιστεύω. Μου φέραν νερό επειδή μιλούσα πολλή ώρα, είχε στεγνώσει το στόμα μου και μου φέραν νερό. Μάλιστα. Αυτό για να καταλαβαίνω, ναι, για να καταλαβαινόμαστε. Τώρα, Λευτέρη, έχουν φυσκάρει, γιατί εμείς έτσι κάναμε εισαγωγή σήμερα, ότι καλός ή κακός, πέρα από τα παιχνίδια των μεγάλων, ποιος έκλεισε τα σύνορα είναι κλειστά, έχουν φυσκάρει όλες οι δομές και θα αρχίσουν να δοκιμάζονται πολύ περισσότερο αν γίνει πολλαπλασιαστικό το φαινόμενο με την παραμονή χιλιάδων ανθρώπων. Δηλαδή εννοώ κοινωνικές δομές, δομές υγείας, δομές παιδείας. Θέλω να μου πεις γιατί το Κιλκής ο νομός σηκώνει αυτή τη στιγμή, έτσι, το μεγαλύτερο βάρος σε όλη τη χώρα. Αυτή είναι η αλήθεια. Πάνω από το 50% των ανθρώπων είναι εκεί. Έχουν φυσκάρει οι δομές από αυτά που βλέπεις, ακούς, μαθαίνεις? Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που είχα πριν από περίπου 45 λεπτά με το νοσοκομείο του Κιλκής, Γιώργο, το νοσοκομείο εκεί, το τοπικό, έχει γεμίσει από πρόσφυγες και μικρά προσφυγόπουλα και μετανάστες, οι οποίοι λόγω και του κρύου και της καταρακτώδη βροχής τις τελευταίες ώρες έχουν υποστεί κάποιες δυσκολίες στην καθημερινότητά τους και έχουν αρρωστήσει. Μιλάμε για περιστατικά γαστρεντερίτιδας κυρίως σε μικρά παιδιά και άτομα με αναπνευστικά προβλήματα. Το νοσοκομείο λοιπόν του Κιλκής έχει γεμίσει και από σήμερα, τα τελευταία λεπτά τώρα που μιλάμε, έχει μπει στο κόλπο και το νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Φεύγουν ασθενοφόρα με πρόσφυγες προς τη Θεσσαλονίκη, γιατί είναι το κοντινότερο νοσοκομείο βεβαίως μετά το Κιλκής.
Α, μάλιστα. Πόσο μάλλον το κέντρο υγείας στο Πολύκαστρο, ε? Και αυτό το ίδιο, ναι. Στην ίδια κατάσταση είναι με το Κιλκίς. Δεν υπάρχουν ούτε κρεβάτια, τα περιστατικά είναι τόσα πολλά που οι γιατροί δεν μπορούν να τα απεξέλθουν σε όλο αυτό το εύρος των περιστατικών και των ασθενών, και γι' αυτό το λόγο σήμερα το νοσοκομείο Θεσσαλονίκης μπαίνει στο κόλπο. Μάλιστα. Πες μου τώρα, τι άλλο πέρα από αυτά που βλέπουμε, που μας δείχνετε σε εικόνες, σε φωτογραφίες, σε ανταποκρίσεις, τι άλλο νομίζεις, έτσι από αυτές τις πρώτες ώρες, πρώτο 24ωρο στην Ιδωμένη, ότι χρήζει έτσι αναφορά να το ακούσουν και οι ακροατές. Μου κάνει εντύπωση ότι βλέπω ότι εκεί κάτοικοι, διάβαζα κάπου, ανοίγουν και τα σπίτια τους να κάνουν μπάνιο ο κόσμος. Μιλάμε για μεμονωμένες περιπτώσεις. Εγώ για να σου πω την αλήθεια, Γιώργο, χθες με τον συνάδελφο τον Νίκο τον Χαλδιαδάκη, τον οπερατέρ, που πήγαμε στο χωριό στην Ιδωμένη, οι πόρτες και τα σπίτια κλειστά. Έχουν κλείσει, είναι κλειδαμπαρωμένα, δεν είδαμε κατοίκους έξω. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα, είδα και εγώ τα δημοσιεύματα του γερμανικού κυρίως τύπου που αναφέρουν ότι οι γερμανοί δημοσιογράφοι συνομίλησαν με κατοίκους που φαίνεται δύο κάτοικοι, δύο ηλικιωμένοι, να έχουν ανοίξει το σπίτι τους για τους πρόσφυγες για να κάνουν ένα μπάνιο. Εγώ δεν είδα τέτοια εικόνα από το σημείο. Ωστόσο, πολλοί από τις γύρω περιοχές, αυτό ήταν που μου έκανε έτσι εντύπωση, έρχονται, ας πούμε, ο Φούρναρης ενός διπλανού χωριού, κάποιος που έχει κάποια πρωταγορά ενδεχομένως ή κάποιο παντοπολείο, φέρουν πράγματα από τις επιχειρήσεις του και τα μοιράζουν στους κατοίκους, σε καρότσες, σε αγροτικά μηχανήματα, και τα μοιράζουν. Αυτό το στοιχείο το είδα, πραγματικά χάρηκα όταν είδα τους ντόπιους να κάνουν ένα έργο που το κοινωνικό κράτος έπρεπε να είχε αναλάβει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Καλά, αυτό το κράτος τώρα το ξέρουμε. 6 χρόνια δεν υπάρχει. Βεβαίως. Δεν ανακαλύψαμε τώρα ότι δεν υπάρχει. Όπως επίσης, Γιώργο, μου έκανε εντύπωση ότι μιλάμε πλέον ότι οι καταστάσεις στη Μυτιλίνη που βιώσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, μιλάμε για πολιτισμένες, άκρως πολιτισμένες καταστάσεις. Δηλαδή, λες μου, σου φαίνεται κολέγιο τώρα, ε? Βέβαια, κολέγιο. Δηλαδή και στην Μυτιλίνη μας λέγανε όλοι οι πρόσφυγες ότι εδώ η κατάσταση είναι εντυπωσιακή, μας έχουν βοηθήσει, μας έχουν στηρίξει με διάφορες δομές. Εδώ μιλάμε για, συγκριτικά με το έφρα των προσφύγων και των μεταναστών που είναι στους 13.000, είναι μηδαμινή η βοήθεια που έχουν.